Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στις κατασκευές, με την απεργία μας σήμερα και την κλιμάκωση του αγώνα μας στις 20 του μήνα στη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία, διεκδικούμε αγωνιστικά την υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας με μεγάλες αυξήσεις στα κατώτερα μεροκάματα, με 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, με αύξηση των τριετών και υπεδομάτων σε όλους τους οικοδόμους και με ασφαλές συνθήκες δουλειάς. Την αναγνώριση και διανομή των υπεραγνώστων ενσύμων, των ενσύμων που για δεκαετίες ο ΕΦΚΑ κρατάει αδιάθετα, ενώ έχει εισπράξει τις εισφορές που αντιστοιχούν στη δική μας εργασία. Την απεμπλοκή της χώρας μας από τους υπηρετιστικούς πολέμους, από τη χειροκτονία του Παλαιστινιακού λαού, τον πόλεμο στο Λίβανο, από το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη στήριξη των ευρωατλαντικών πολεμικών σχεδιασμών. Είμαστε εδώ στον δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά από την ίδια μας την πείρα ότι αυτός ο δρόμος είναι η μοναδική και σίγουρη επιλογή για να έχουμε αποτελέσματα και νέες κατακτήσεις. Η επιτυχία της σημερινής απεργίας με πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχής είναι το δικό μας όπλο για να τα καταφέρουμε. Η σταθερή παρέμβαση των σωματείων στους χώρους δουλειάς για όλα τα προβλήματα, η γενική συμφωνία των οικοδόμων με το διεκδικητικό πλαίσιο ετοιμάτων που έχουμε διαμορφώσει είναι η εγγύηση ότι ο αγώνας μας θα φέρει αποτελέσματα. Δεν υποτιμάμε τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γνωρίζουμε ότι απέναντί μας έχουμε την κυβέρνηση, τους μεγαλοεργολάβους του κλάδου, αλλά έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμή μας. Ξέρουμε ότι έχουμε τον πόη να τα βάλουμε με θεούς και δαίμονες και να βγούμε νικητές. Αντλούμε δύναμη από τους νικηφόρους αγώνες που έγιναν στον κλάδο μας αλλά και σε άλλους κλάδους. Στη γραμμή 4 του μετρό, όπου οι εργαζόμενοι με τη μεγαλειώδη πολυήμερο αγώνα τους απέσπασαν αυξήσεις πάνω στα πραγματικά μεροκάματα. Τους λιμενεργάτες της Κόσκο που κατάφεραν μετά από πολύχρονο αγώνα να πάρουν βαρέα και αντιγυνά ένσημα και μάλιστα ανανδρομικά από το 2012. Τους μεταλλορύχους της Χαλκιδικής που έκοψαν την αδιαλαξία της εργοδοσίας και πέτυχαν με τον αγώνα τους να υπογράψουν συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις και να διασφαλίσουν το 8ωρο. Συνάδελφοι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στις κατασκευές, η απεργία μας δεν έχει τυπικό χαρακτήρα. Κάνουμε απεργία, αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας. Θα συνεχίσουμε όσο χρειαστεί. Θα αξιοποιήσουμε όλα τα όπλα του αγώνα. Τα αιτήματά μας συνδέονται με τις ανάγκες μας και τα προβλήματα που οξύνονται. Κάνουμε απεργία για να υπογράψουμε νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στα μεροκάματα και θα το πετύχουμε. Κάνουμε απεργία για την ασφάλιση, το ένσημο, τα υπεραγνώστων και θα το πετύχουμε και εμείς όπως οι λιμενεργάτες της Κόσκου. Κάνουμε απεργία για μέτρα ασφαλείας στους τόπους δουλειάς για να μπορούμε να γυρίζουμε σπίτια μας γεροί και να πηγαίνουμε στη δουλειά μας γεροί. Η κυβέρνηση και η μεγαλοργοδοσία του κλάδου θα υποχρεωθούν να ικανοποιήσουν τις διεκδικήσεις μας. Δεν μπορεί να υπάρξει κλάδος κατασκευών, δεν μπορούν να προχωρήσουν τα έργα με τους οικοδόμους κακοπληρωμένους με ωράρια εξαντλητικά με τα μισά ένσημα κάθε μήνα, ενώ δουλεύουμε όλες τις μέρες. Θέλουμε συμβάσεις συλλογικές για όλη την Ελλάδα υποχρεωτικές. Είναι εξοργιστικό η κυβέρνηση δια του Υπουργού Εργασίας Τσακλόγλου να απαντά σε ένα ολόκληρο κλάδο ούτε λίγο ούτε πολύ
ότι τον βρίσκω απολύτως οδηγό οικοδόμη να έχουν τα μισά ένσημα κάθε μήνα, γιατί η ίδια ήταν η κατάσταση και το 2015.